Με τη θερμοκρασία να φτάνει στο ζενίθ, οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή στις περισσότερο ευάλωτες ομάδες ανθρώπων σε συνθήκες καύσωνα, όπως οι ηλικιωμένοι και τα βρέφη. Κατά την περίοδο του καύσωνα, γενικά όλος ο πληθυσμός, καλό είναι να προσέχει και να περιορίζει τις μετακινήσεις του. Υπάρχουν και κάποιες κατηγορίες που είναι λίγο πιο ευπαθείς, όπως οι ηλικιωμένοι, τα πολύ μικρά παιδιά ή κατηγορίες ασθενών οι οποίοι έχουν κάποια ιδιαίτερα νοσήματα. Για ειδικά μέτρα προστασίας προς όλες τις ευάλωτες ομάδες από τον καυτό ήλιο και τις υψηλές θερμοκρασίες, κάνει λόγο ο Γενικός Ιατρός Βαρθάλης Γιονύσης. Πρέπει να αποφεύγουμε τις ώρες όπου ο ήλιος είναι πολύ έντονος, να αποφύγουμε τις εργασίες αν μπορούμε, να μην κάνουμε κάποιες αθλητικές δραστηριότητες, να ντυνόμαστε με ελαφριά ρούχα, φροντίζουμε τη διατροφή μας να ενυδατωνόμαστε αρκετά, περιορίζουμε δηλαδή τα λιπαρά, άφθονα υγρά. Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερα προσεκτική θα πρέπει να είναι και όλοι όσοι λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζουν χρόνια νοσήματα, ενώ ισχυρή είναι η σύσταση των ειδικών προς όλες τις ομάδες υψηλού κινδύνου να απευθύνονται στον προσωπικό τους ιατρό. Γενικά ο καύσωνας και η ζέστη μπορεί να επηρεάσει στην πίεση και να έχουν κάποια πιο χαμηλή πίεση. Πρέπει να μιλήσουν με τον γιατρό του, να τροποποιήσουν κάποια αγωγή ενδεχομένως την περίοδο του καύσωνα και γενικά την περίοδο του καλοκαιριού. Ο προσωπικός γιατρός είναι πάντα σε άμεση επαφή και διαθεσιμότητα με τον ασθενή και με τον πολίτη, όπου πάντα μπορεί, γιατί γνωρίζει και το ιστορικό του, μπορεί να τον πληροφορήσει, μπορεί να τον συμβουλεύσει. Μάλιστα, γεγονός είναι ότι η σωστή ενημέρωση για την αναγνώριση του πιθανού κινδύνου από τη ζέστη μπορεί να αποτρέψει πολλά συμβάντα θερμοπληξίας και ηλίασης κατά τη διάρκεια του σφοδρού κύματος καύσωνα, ειδικότερα όταν πρόκειται για τον οργανισμό ενός παιδιού και βρέφους. Αν κάποιος για οποιοδήποτε λόγο δεν καταφέρει να πάρει τα σωστά μέτρα προστασίας, προφανώς θα αρχίσει να έχει κάποια συμπτωματολογία λόγω των συνεπειών. Αυτή γίνεται σταδιακά και μπορεί να ξεκινήσουμε από την εξάντληση μέχρι και να φτάσουμε και στη θερμοπληξία. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να πάει σε κάποια οικιά, σε ένα δροσερό μέρος, να ενυδατωθεί. Σιγά σιγά πρέπει να πιει τα υγρά, να το αφαιρέσουν τα ρούχα, να δροσιστεί και αν μπορεί να χρειαστεί και κάποια ιατρική βοήθεια. Οι υψηλές θερμοκρασίες ταυτόχρονα δοκιμάζουν και τα τετράποδα που κυκλοφορούν στο αστικό και περιαστικό περιβάλλον, υποφέροντας από τη ζέστη. Τα ζώα χρειάζονται πάντοτε σε αυτές τις καταστάσεις να είναι κάτω από σκιά. Το σπιτάκι τους πρέπει να είναι καλυμμένο οπωσδήποτε από πάνω. Το νερό είναι απαραίτητο. Πρέπει να υπάρχουν μεγάλοι κουβάδες με νερό σε σκιερά σημεία, ώστε να μην ανεβαίνει η θερμοκρασία τους όσο γίνεται τουλάχιστον, για να μπορούν να ενυδατώνονται.